Είμαστε μετά τη λήξη του αγώνα Σταυρός Μακρυκάπα. Έχουμε τον προπονητή του Σταυρού, τον Άγγελο τον Βαγιατζή. Coach, ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ναι, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο, γιατί από πλευρά ότι και οι δύο ομάδες είναι σχεδόν αδιάφορες. Αυτό που παίζεται τώρα πλέον είναι η τελική κατάταξη. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει ένα ποιοτικό ρόστερ και ένα καλό προπονητή. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτό που έπρεπε στο πρώτο 20 λεπτό, δεν πατάγαμε καλά στο γήπεδο. Μετά νομίζω ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Κάναμε κάποιες αλλαγές της διάταξης στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που θέλαμε είναι να χτυπήσουμε στη γρήγορη μετάβαση. Από κάποιες συγκυρίες, κάποιες φορές δεν τα καταφέρναμε, κάποιες φορές βγήκανε, δεν ήμασταν άστοχοι, ήμασταν άστοχοι στην τελική μας προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχουμε δεχτεί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, καμία φάση ο τερματοφύλακας μας. Είναι νομίζω θεατής. Έχουμε δημιουργήσει δύο ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, μιλήσαμε με τα παιδιά. Περιμέναμε λίγο πιο πίσω την ομάδα της Μακρυκάπας και θέλαμε να χτυπήσουμε στη μετάβαση στους χώρους που οι οποίοι θα είχαν δημιουργηθεί αφού κερδίζαμε την μπάλα. Νομίζω δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις. Προηγηθήκαμε και με ένα ωραίο γκολ του Σπανού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει στον γκολ που τρώμε. Υπάρχει διαμαρτυρίες από τους παίκτες, γιατί είμαι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορώ να δω τη φάση ότι έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Νομίζω είναι η μοναδική φάση η οποία κινδυνεύουμε από τη Μακρυκάπα. Δημιουργήσαμε 2-3 φάσεις και με μια φάση η οποία οι παίκτες ζητάνε πέναλτι σε μια ανατροπή που έγινε στο Τούμα, και άλλη μια φάση η οποία κάναμε 2 σουτ, μια την έβγαλε ο τερματοφύλακας της Μακρυκάπας και τον άλλο τον αστοχήσαμε. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά βάσει της κατάστασης που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι και τιμωρημένοι. Είμαι ευχαριστημένος. Προχωράμε. Συνεχίζουμε. Θεωρείς ότι στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ρόλο το ότι δεν έχετε και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον? Ναι, στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν ήμασταν τόσο πολύ ενεργητικοί, δεν βγάλαμε τόσο πολύ ενέργεια. Έπαιξε ρόλο αυτό, πιστεύω. Στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν σε αυτό το τομέα λίγο καλύτεροι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, όχι λίγο καλύτεροι. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Πολλά παιδιά παίζουν κατευθείαν από το προηγούμενο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε μια μέρα λιγότερη ξεκούραση από την ομάδα και ένα ταξίδι στην Κάριστο. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Εντάξει, παίζουν, τα δίνουν όλα. Νομίζω θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το μάτι σήμερα. Εντάξει, ήμασταν λίγο άτυχοι. Αυτά. Θέλω να πω καλό Πάσχα. Καλές γιορτές. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Κότσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.